Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, ήρθαμε εδώ στο γήπεδο της Ελευσίνας για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση του Πανελευσινιακού. Ο Πανελευσινιακός είναι στον 8ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μαζί μας τώρα έχουμε τον τερματοφύλακα του Πανελευσινιακού, Χρήστο Παλιγκίνη. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Λοιπόν, Χρήστο, πρώτο ματς, γιατί ουσιαστικά την προηγούμενη αγωνιστική δεν μπορούσατε να αγωνιστείτε, μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, έτσι. Πρώτο ματς μετά από 5 μήνες, περίπου 6. Εντάξει, το πιστεύαμε ότι, και το ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο, αλλά αυτό που είχαμε στο μυαλό μας ήταν με το οποιοδήποτε τρόπο να κερδιθεί το παιχνίδι αυτό. Λόγω ότι στις πρώτες τρεις αγωνιστίες δεν είχαν έρθει αποτελέσματα όπως θέλαμε. Και την προηγούμενη αγωνιστική που εμείς δεν αγωνιστήκαμε λόγω κάποιων κρουσμάτων που είχε η ομάδα, είχαμε μείνει πίσω αρκετά και το θέλαμε οπωσδήποτε το παιχνίδι. Χρήστο, πώς ήταν όλο αυτό το διάστημα? Έτσι, ρώτησα και τα υπόλοιπα παιδιά που δεν μπορούσες να έρθεις στο γήπεδο. Είναι πολύ δύσκολο γενικά για τους αθλητές, ανεξαρτήτως κατηγοριών, να είναι σε αυτή τη διαδικασία. Να σταματάει δηλαδή ο οργανισμός να προπονείται για 3-3,5-4 μήνες και να πρέπει να μπει πάλι στη διαδικασία αυτή μετά. Και αν θυμάστε, μετά είχαμε σταματήσει πάλι για μια εβδομάδα περίπου 2, ναι, είχε... και ξεκίνησε πάλι μετά. Είχε μια απόφαση να αρχίσουν, μετά να σταματήσουν οι προπονήσεις και μετά έτσι, να ξαναρχίσουν. Κάπως έτσι. Και βέβαια και οι ομάδες δεν είναι έτοιμες στο 100%. Εννοείται. Εδώ και τη Super League 2, που όποιος παρακολουθεί παιχνίδια είδε ότι στην αρχή τις πρώτες αγωνιστικές οι παίχτες προσπαθούσαν να βρουν τα πατήματά τους, δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν. Ωραία. Πριν τον αγώνα με το Κερατσίνι είχατε μόνο μία νίκη και δύο ήττες. Και δύο ήττες. Τι έφταιξε, Χρήστο, και δεν, ο Πανελευσινιακός δεν είχε την... Εντάξει, αυτό έγινε μια προσπάθεια το καλοκαίρι. Ήρθανε κάποια αξιόλογα παιδιά, σύν το υπάρχον έμψυχο δυναμικό που υπήρχε. Έγινε μια προσπάθεια, η στόχη ήταν υψηλή. Το ότι δεν μας βγήκαν, εντάξει, είναι πολλοί παράγοντες. Τώρα ήταν μια καινούργια ομάδα ουσιαστικά, προσπαθούσαμε να μάθει ο ένας τον άλλον. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν πήγε καλά. Ποιος θα είναι ο στόχος του Πανελευσινιακού στο μίνι αυτό πρωτάθλημα, έτσι, για ολοκλήρωση του πρώτου γύρου? Ο στόχος, αυτό ακριβώς τώρα μου δώσετε πολύ καλή πάσα, επειδή είναι πολύ λίγα τα παιχνίδια, ο στόχος δεν μπορεί να είναι παρά να βλέπεις το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Ένα-ένα δηλαδή, παιχνίδι, δεν μπορείς να βάλεις μακροπρόθεσμα. Το κάθε παιχνίδι είναι τελικός για τον Πανελευσινιακό. Ακριβώς. Έτσι το βλέπουμε και έτσι θα πρέπει να το βλέπουμε μέχρι το τέλος. Η εικόνα της ομάδας μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, σε ένα πρώτο επίσημο παιχνίδι κόντρα στο Κερατσίνι. Το Κερατσίνι που είχε ενισχυθεί στις μεταγραφές. Ναι. Ήταν θετική εικόνα, έμεινες ευχαριστημένος? Θεωρώ ναι, ότι στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, στα πρώτα 60, 65, 70 λεπτά, ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Και γι' αυτό και ήρθε και αυτή η ευρεία νίκη. Την Κυριακή τώρα στοιχείο με τη Μικρασιατική, ναι, και την Τετάρτη ακολουθεί ένα δύσκολο παιχνίδι με τη Θεία Λαραφίνας. Ακριβώς. Ξέχωρα λοιπόν από όλα τα υπόλοιπα που προαναφέραμε είναι αυτό που λέμε τώρα, ότι Κυριακή, Τετάρτη τα παιχνίδια είναι πολύ δύσκολο, ειδικά για έναν ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή που οι περισσότεροι έχουν και τις δουλειές τους. Είναι πολύ δύσκολο να τα απεξέλθει. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν και μέσα σε όλα τα υπόλοιπα με τον κορονοϊό που μπορεί να έχεις και κάποια κρούσματα και προσπαθείς να παρουσιαστείς όσο γίνεται καλύτερα σε κάθε παιχνίδι. Βλέποντας και τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομάδων στον όμιλο, ποιες ομάδες εσύ έχεις ξεχωρίσει, τις θεωρείς φαβορί? Πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, τα φαβορί θεωρούνταν ο Πανελευσινιακός, εμείς δηλαδή με τον Αιωλικό. Και λόγω μπάτζετ και λόγω ονομάτων που είχαν έρθει. Τον ΕΑΣ Αλαμίνας δεν τον περιμένεις? Ο ΕΑΣ βγήκε στην πορεία με τα παιχνίδια. Δεν μπορούσε να προβλέψει κανείς ότι μπορεί να κάνει τέτοιο ξεκίνημα. Και όμως είδατε ότι του βγήκε, γιατί έχει μια πολύ συγκροτημένη ομάδα, καλό προπονητή και του βγήκε. Αλλά οι ομάδες που φαινόταν αρχικά βάσει μεταγραφών και μπάτζετ ήμασταν εμείς και ο Αιωλικός. Μέχρι στιγμής πρώτος είναι ο ΕΑΣ και ακολουθεί ο Αστέρας Βάρης. Και ακολουθεί ο Αστέρας Βάρης, ακριβώς. Την οποία δεν έχω δει, αλλά έχω ακούσει τα καλύτερα και για αυτούς, ότι είναι μια πολύ αξιόλογη ομάδα. Χρήστο, εσύ είσαι, να πούμε, γέννημα θρέμα Ελευσίνα, έτσι. Ακριβώς. Προέρχεσαι από τα τμήματα υποδομής.
είσαι ευχαριστημένος από την παρουσία σου, η διοίκηση είναι δίπλα σας? Ναι, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους διοικούντες της ομάδας τα τελευταία 4 χρόνια για να μπορέσει να σταθεί ο σύλλογος στα πόδια του μετά την περιπέτεια που είχε τις 2 χρονιές στη Β' Εθνική, όπου τη δεύτερη χρονιά έπεσε και δεν υπήρχε το παραμικρό στην ομάδα, δεν υπήρχε κανείς να ενδιαφερθεί. Ήταν πολύ κρίμα γιατί είναι τεράστια ομάδα, με τεράστια ιστορία ο Πανελλαδικός. Και συγχαρητήρια στους ανθρώπους αυτούς που τα τελευταία 4 χρόνια, μέσα σε όλες τις δυσκολίες αυτές που υπάρχουν, έχουν φέρει την ομάδα μέχρι εδώ. Και δεν σταματάνε βέβαια μέχρι εδώ. Τα όνειρά τους είναι και να μπορέσουν κάποια στιγμή να πάει η ομάδα και ψηλότερα. Συνεργασία σου και με τον coach, Θεόφιλο Καλύβα. Εντάξει, είναι άριστη. Ο coach είναι ένας αξιολόγος άνθρωπος, πολύ καλός προπονητής. Μας έχει περάσει το δικό του στυλ παιχνιδιού, το δικό του τρόπο που θέλει να κινούμαστε και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Είμαστε πάρα πολύ καλά και με τα παιδιά. Πιστεύω να βγει όλο αυτό στο γήπεδο και στο τέλος να είμαστε καλά. Ωραία. Χρήστο, θέλω από τη δική σου πλευρά να μου πεις ποια είναι η καλύτερη σου σεζόν από όλη σου την ποδοσφαιρική πορεία μέχρι τώρα, αν ξεχωρίζεις έτσι. Εντάξει, καλύτερη μου σεζόν αγωνιστικά ήταν το 2011 στον Ιωνικό στη Β' Εθνική. Mm-hmm. Αυτή ήταν η καλύτερη μου σεζόν αγωνιστικά. Εντάξει, θεωρώ ότι επειδή αυτό ήταν η δουλειά μου, δηλαδή ασχολούμαι επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο μέχρι πριν από 2 χρόνια, που γύρισα εδώ δηλαδή, θεωρώ ότι εντάξει, προσπάθησα να κάνω κάθε χρονιά το καλύτερο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, θέλω να το συνεχίσω όταν θα σταματήσω και από άλλο πόστο. Ως προπονητής θερματοφυλάκων. Ως προπονητής θερματοφυλάκων, ναι. Θέλω να το συνεχίσω. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να έχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα και όλα τα υπόλοιπα σιγά σιγά. Και Χρήστο, 1-2 παιχνίδια που τα θυμάσαι, που σου έρχονται τώρα στη μνήμη. 1-2 παιχνίδια, ναι. Που τα πανηγύρισες έντονα. Ωραία. Ήταν ένα παιχνίδι στην Κατερίνη, παίζαμε με τον Ιωνικό, με τον Πιερικό. Ήταν η πρώτη μου συμμετοχή στη Β' Εθνική και είναι αυτό που λέμε ότι στον τερματοφύλακα, άμα πάει καλά η πρώτη φάση, μπορεί να σου βγει μετά το παιχνίδι καλό. Πήγε έτσι. Και ήμουνα και στην καλύτερη δεκάδα της αγωνιστικής. Γενικά έκανα μια πάρα πολύ καλή σεζόν τότε. Και ένα παιχνίδι που θυμάμαι, ήμουνα 22 χρονών στον Πανετολικό, ήμουν στον Αχαρναϊκό, το 3η Εθνική. Και εκεί ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, με πάρα πολύ κόσμο, με ωραία ατμόσφαιρα. Γενικά πάντως είμαι ευχαριστημένος. Από όλους τους προπονητές που έχεις συνεργαστεί, ποιον έχεις στην καρδιά σου? Αυτή είναι τώρα είναι δύσκολη ερώτηση, γιατί θα σου έλεγα τώρα ότι μου έρχονται 4-5, αλλά μπορεί και να ξεχάσω και κάποιον και θα είναι άδικο. Αυτό που θα σου πω είναι ότι από μικρός ήθελα, όταν θα σταματήσω το ποδόσφαιρο, να λένε ας πούμε για τον Παλικίνητο Χρήστο ότι ήταν ένα παιδί με χαρακτήρα, με προσωπικότητα και ένα παιδί με ήθος. Να σου πω την αλήθεια, δεν με ενδιέφερε τόσο πολύ να πούνε αν είμαι καλός θερματοφύλακας ή όχι. Με ενδιέφερε αυτό που σου προείπα. Χρήστο, το δικό σου μήνυμα στους φιλάθλους του Πανελευσινιακού. Θα τους θέλαμε κοντά μας. Ξέρουμε ότι θέλουν πάρα πολύ να είναι κοντά μας. Το μόνο που μπορούμε να τους πούμε είναι ότι εμείς σε αυτή τη διαδικασία τώρα στο μίνι πρωτάθλημα θα τα δώσουμε όλα, ούτως ώστε να μην υπάρχει το παραμικρό θέμα για την ομάδα και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να βάλουμε τις βάσεις μαζί με τη διοίκηση, να μπορέσει να γίνει του χρόνου κάτι πολύ καλύτερο και γιατί όχι να ανέβει η ομάδα και στη Super League 2. Και κλείνοντας, η ομάδα που έχεις στην καρδιά σου από όλες όσες έχεις αγωνιστεί. Η ομάδα που έχω στην καρδιά μου είναι ο Πανελλευσινιακός, εννοείται. Διότι ξεκίνησες από ξεκίνησα από την ηλικία των 9 χρονών. Από εδώ ξεκίνησα. Στην πορεία, εντάξει, έφυγα λόγω ότι η ομάδα ήταν σε χαμηλές κατηγορίες. Έκανα τη σταδιοδρομία την επαγγελματική, αλλά ξαναγύρισα εδώ. Χρήστο, ξεκίνησες ως τερματοφύλακας. Ως τερματοφύλακας, βέβαια. Πώς και επέλεξες αυτή τη θέση? Από μικρός. Από μικρός αυτό ήταν. Που μου άρεσε, αυτό έκανα. Χρήστο, σε ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία στην ομάδα. Να είστε καλά. Και να είστε όσο καλά. Το δυνατόν λιγότερα τέρματα να δεχτείς, ώστε καλά. Η ομάδα να ανέβει ψηλότερα στη βαθμολογία. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.